Είμαι ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τον Μιχάλη Κωνσταντάτο, τον σκηνοθέτη. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ που αποδέχθηκες την πρόσκληση. Για να κάνουμε μια κουβέντα γενικά για την τέχνη, για τη σκηνοθεσία, για την πολιτική, για διάφορα. Αν σου ζητούσε κάποιος να αντιστοιχίσει την τέχνη του σκηνοθέτη, αν είναι τέχνη, με κάποια άλλη, έτσι. Θα το έκανες, ας πούμε, με αυτή της ποίησης, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της μουσικής ή με κάποια άλλη. Όλα αυτά περιέχονται στην κινηματογράφηση. Όλα. Νομίζω ότι η σύνθεση όλων αυτών που προανέφερες είναι ο κινηματογράφος. Okay. Μια κινηματογραφική ταινία ή ένα θεατρικό έργο στηρίζεται περισσότερο στο σενάριο, στο σκηνοθέτη ή στους ηθοποιούς? Νομίζω ότι πάλι παρόμοια θα σου απαντήσω. Τι, σε όλους. Προφανώς. Όλοι αυτοί είναι οι συντελεστές μιας ταινίας και όσο καλύτερα υπάρχουν οι φωνές τους μέσα και συνεργάζονται όλα αυτά τα πράγματα που ανέφερες, τόσο προς το καλό της ταινίας είναι. Μάλιστα. Ωραία, τώρα θα σου κάνω την ερώτηση παγίδα όμως. Ναι. Σε σχέση με την προηγούμενη. Για πες. Έναν κακό ηθοποιό μπορεί να το μεταμορφώσει σε καλό ή τουλάχιστον εν εκτό ένας ικανός σκηνοθέτης. Και το αντίστροφο, ένας ικανός ηθοποιός μπορεί να παρακάμψει ένα κακό σκηνοθέτη. Κοίτα, και τα δύο μπορούν να γίνουν. Απλά στη δεύτερη περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα είναι και καλή ταινία. Επειδή τελικά όλα τα κομμάτια της ταινίας τα συναρμολογεί ο σκηνοθέτης στο τέλος, αυτή η συναρμολόγηση τελικά μπορεί να μην είναι καθόλου προς τιμή ή όφελος του ηθοποιού. Ναι. Αλλά ηθοποιός θα είναι καλός έτσι καλός, αν είναι καλός ηθοποιός. Ναι, αλλά ξέρεις τι σημαίνει. Και εγώ έχω δει ταινία, ας πούμε, που ο ηθοποιός είναι όντως πάρα πολύ καλός, αλλά η ταινία δεν βλέπετε και τη σταμάτησε στη μέση. Θες να μου πεις ποια είναι, να καταλάβω, αν την έχω δει δηλαδή, να πάρω ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία, γιατί το έχω μου συμβεί αρκετές φορές. Ναι. Τελευταία είχα δει, δεν θυμάμαι καν τον τίτλο της, ήταν αυτή που έπαιζε η Meryl Streep, τη Thatcher. Α, ναι, 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 ναι. Η οποία, την ήταν ταινία, ας πούμε πολύ καλή την ταινία τη βρήκα πάρα πολύ κακή, η Meryl Streep ήταν μια χαρά όπως πάντα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ωραία. Το πρώτο μπορεί να γίνει, τον κακό ηθοποιό να τον κάνει ο σκηνοθέτης ανεκτό τουλάχιστον. Ναι, νομίζω αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί, ναι. Εξάλλου δεν πιστεύω ότι, πραγματικά, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί ηθοποιοί, όπως δεν υπάρχουν καλοί και κακοί σκηνοθέτες. Το καλή και το κακή σε εισαγωγικά βέβαια, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που μας ταιριάζουν και που δεν ναι, μας ταιριάζουν. Είναι γούστα, αλλά ένας σκηνοθέτης μπορεί να φέρει στα μέτρα του οραματός του και της ταινίας του έναν ηθοποιό, νομίζω, ανεξάρτητα πόσο καλός ή κακός θεωρείται γενικά. Ωραία. Έχεις πει στο flick.gr και στο Μαλόλη Καρανάκη ότι η σκηνοθεσία μιας ταινίας δεν είναι συνταγή και όταν αντιμετωπίζεται έτσι ασφικτιά και το φωνάζει. Ναι, εντάξει, δεν είναι συνταγή, αλλά δεν υπάρχουν κανόνες. Και αν υπάρχουν, ποιοι είναι? Κανόνες για να κάνεις μια ταινία? Ναι, για να είσαι, για να είσαι σκηνοθέτης, ας πούμε. Όχι. Δηλαδή μπορεί να γίνω κι εγώ σκηνοθέτης. Εν δυνάμει μπορώ, Εν δυνάμει φυσικά όχι μπορείς. Ναι. Άρα μπορεί ο καθένας. Ενώ μπορεί ο καθένας. Είναι σαν να ρωτάμε, σαν να ρωτάς αν μπορεί ο καθένας να γίνει γιατρός. Ναι. Εντάξει, ναι. Θα σου πω ότι αν διαβάσει και σπουδάσει και όλα αυτά, ναι, μπορεί να γίνει. Από ένα σημείο και μετά όμως, σημασία έχει αν είναι καλός ή κακός γιατρός. Ναι. Και με τον σκηνοθέτη λοιπόν το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Φυσικά και μπορεί όλοι να γίνουν σκηνοθέτες, αλλά αν είναι καλός ή κακός μετά είναι άλλο ζήτημα. Ωραία. Εντάξει. Σωστό αυτό. Αλλά τι δεν θα έπρεπε να κάνει ποτέ κάποιο σκηνοθέτη, ας πούμε. Λέμε για αυτόν που έχει σπουδάσει και το έχει ψάξει και έχει διαβάσει κτλ. Τι δεν θα έπρεπε να κάνει ποτέ? Ναι. Σαν σκηνοθέτη, τι δεν θα έπρεπε να κάνει σε μια ταινία με τίποτα που θα δήλωνε ότι είναι, νομίζω, δεν έχει καμία σχέση. Νομίζω να μην την υπερασπιστεί. Mm-hmm. Να μην υπερασπίζει την ταινία του. Και κατά τη διάρκεια της της δημιουργίας πάνω απ' όλα και αργότερα κατά τη διάρκεια της εξόδου. Τη προβολή τη. Τι εννοεί να μην την υπερασπίσει κατά τη διάρκεια τη δημιουργία τουλάχιστον? Εννοώ ότι πρέπει όσο το δυνατόν να είναι κάποιος πιο συγκροτημένος και συγκεντρωμένος στη δουλειά που έχει να κάνει, στην ιδέα που θέλει να φέρει στο πανί. Αυτό εννοώ. Ωραία. Νομίζω ότι έχεις μια έτσι συμπάθεια στο έργο του Μίκαλ Χάνεγκε, σωστά? Ναι. Αν μπορούσες να του κάνεις μια ερώτηση, ποια θα ήταν? Οποιαδήποτε ερώτηση. Ποια θα ήταν η επόμενη ταινία του? Ποια θα ήταν η επόμενη ταινία του?
Αυτό. Ναι, δεν έχω να κάνω ερωτήσεις πραγματικά. Νομίζω ότι τις απαντήσεις μου τις παίρνω μέσα από τις ταινίες. Ωραία. Και αυτό είναι και που μ' αρέσει σε αυτόν, όπως και σε άλλους πολλούς σκηνοθέτες, αλλά αυτός ιδιαίτερα το έχει ότι είναι πάρα πολύ ακριβής. Ναι. Και σαφής, δηλαδή, δεν σου Ναι, αφήνει, ας ναι. πούμε, σου απαντάει σε όλα όσα... Εγώ Σε σένα, τουλάχιστον ας τις πούμε, σε απαντήσεις μου τις σένα, ναι. παίρνω, ναι. Okay. Ωραία. Έχεις κάνει, από όσο ξέρω, θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, μουσικά βίντεο κλιπ, σωστά είναι αυτά. Ωραία. Ναι. Θέλω να μου πεις τις απαιτήσεις του κάθε χώρου σε ό,τι αφορά κάποιον που είναι σκηνοθέτης και αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Κοίτα, υπάρχουν διαφορές και ως προς το πρακτικό κομμάτι, ως προς τους χρόνους που ασχολείσαι με το κάθε πράγμα, που απαιτεί το κάθε πράγμα να ασχοληθείς. Η βασική διαφορά από τις ταινίες και όλα τα άλλα που ανέφερες καταρχήν είναι ότι είναι δουλειές που σου αναθέτουν να φέρεις πέρας. Οπότε αυτό είναι μια μεγάλη και βασική διαφορά σε σχέση με τις ταινίες που κάνει ο κάθε σκηνοθέτης. Και είναι αυτά φαντάζομαι που αποφέρουν και κάποια χρήματα, έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ένα σκηνοθέτης αν έκανε μόνο ταινίες. Ναι. Εκτός αν είναι ο Σκορτσέζε. Ναι, ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ναι, που και ο ίδιος κάνει και διαφημιστικά μια χαρά. Σωστά. Ναι, εντάξει. Άρα, επειδή έχεις κάνει και πράγματα, ας πούμε, για την τηλεόραση, και έχεις κάνει, ξέρω εγώ, και ταινίες, οι οποίες έχουν πάρει πολύ καλές κριτικές, κάπως, βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο τους σκηνοθέτες, τους ηθοποιούς ή αυτούς που ασχολούνται με τις τέχνες. Ζούμε κάπως όλοι με τις αντιφάσεις μας. Δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελες να κάνεις, ας πούμε, τηλεόραση, αν μπορούσες να ζήσεις από τις ταινίες σου. Κοίτα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα ήθελα να κάνω τηλεόραση αν υπήρχαν και αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει σωστά. Αν είναι μια δουλειά, ξέρεις, που είναι πολύ καλά οργανωμένη, έχει τους χρόνους που απαιτούνται για να γίνει πολύ Σωστά. σωστά. Γιατί όχι, δεν έχει σημασία το μέσο. Δηλαδή, Ναι, όχι, δεν έχει σημασία. έχουμε δει Εντάξει, ναι. και σειρές οι οποίες είναι μίλια καλύτερες από πολλές ταινίες. Ναι. Αμερικάνικες, ας πούμε, οι αγγλικές κυρίως. Ναι. Δεν έχει να κάνει. Τώρα θα σε ρωτήσω πάνω σε αυτό. Πώς είναι, ας πούμε, ένα σκηνοθετής το πρωί, ξέρω εγώ, μια τηλεοπτική παραγωγή, εντάξει, η οποία φαντάζομαι ότι έχει τις απαιτήσεις της μεν, αλλά δεν έχει τις απαιτήσεις που έχει ένα σκηνοθετής μια θεατρική παράσταση ή μια ταινία. Και το βράδυ, ας πούμε, να πηγαίνει να σκηνοθετήσει, ξέρω εγώ, μια θεατρική παράσταση ή μια ταινία. Μου φαίνεται σαν να αλλάζει κάποιος άνθρωπος πρόσωπα, ας πούμε. Εντάξει, δεν γίνεται βέβαια ακριβώς έτσι πρωί βράδυ. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Οκ. Οπότε, όχι, το λέω γιατί και αυτό Α, έχει σημασία. ο Ενώ, χρόνος, ε. βέβαια, γιατί όλο αυτό απαιτούν μια προετοιμασία και μετά ένα διάστημα αποσυμπίεσης που νομίζω ότι όσο περισσότερο είσαι στη δουλειά και τρίβεσαι με αυτό, μικραίνει αυτός ο χρόνος. Δηλαδή, μπορείς πιο εύκολα να περνάς από το ένα στο άλλο. Αν σου έλεγα ότι μπορείς να σκηνοθετήσεις εξ αρχής μια ήδη υπάρχουσα ταινία του παγκόσμιου κινηματογράφου, ποια θα ήταν και γιατί? Για να την κάνω τι, χειρότερη ή καλύτερη. Όχι, ρε παιδί, να την κάνεις σύμφωνα με τα δικά σου μάτια να τη φτιάξεις. Τώρα καλύτερη, χειρότερη, θα φαίνονταν στο αποτέλεσμα. Κοίτα, αν με ρωτάς έτσι ποια ταινία μου αρέσει πάρα πολύ, Που θα ήθελες δηλαδή να σκηνοθετήσεις. ναι, θα έπρεπε να με ρωτήσεις ποιο σενάριο θα ήθελα να σκηνοθετήσω τότε. Ωραία, ποιο σενάριο. Και πάλι δεν μπορώ να απαντήσω ένα, είναι πάρα πολλά τα Πες μου σενάρια κάποιο. που μου άρεσαν, ας πούμε, Ναι. και το... Και... Ας πούμε, ο Κρυμμένος του Χάνεκε, μια και τον αναφέραμε πριν, είναι Ναι. ένα από τις ταινίες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα να την ξανασκηνοθήσω όμως. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει Καλύτερη. κάπως διαφορετικά, ναι, Ναι. ώστε να λειτουργεί κιόλας. Όχι πλάκα, μπορεί να γίνει με χίλιους τρόπους, αλλά Ναι. είναι άψογα μια χαρά όπως είναι. Ενώ δεν είναι αυτό που λέμε, ξέρεις, στιβαρά κατά ανάγκη και αψεγάδιαστα σενάρια και όλα αυτά, τα σενάρια του Τρίερ, ας πούμε, έχουν πολύ ενδιαφέρον, που θα μ' άρεσε να τα πείραζα και να Να τα τα βλέπω πειράζει. με τη δική μου οπτική. Θα ξανασκηνοθετούσες μια δική σου ταινία βλέποντάς τη. Δηλαδή, θέλω να πω, βλέπεις μια ταινία σου, ωραία, Ναι. εντοπίζεις λάθη όταν τη βλέπεις μετά, που θα έλεγες, ρε γαμώ, αυτό γιατί να το κάνουμε έτσι.
Κοίτα, ναι, εντοπίζω πράγματα, δεν τα ονομάζω λάθη. Εντοπίζω πράγματα που θα τα έκανα διαφορετικά τώρα, γιατί φυσικά, ξέρεις, Ναι. όσο περνάνε ο καιρός και αλλάζουμε σαν άνθρωποι, αλλάζει και η ματιά σου, αλλάζει και... Σωστό. Οπότε ναι, ό,τι έχω κάνει φυσικά και θα το έκανα λίγο διαφορετικά. Η γενική αίσθηση όμως νομίζω ότι θα παρέμενε κάπως ίδια. Κάπως ίδια. Ωραία. Από τη στιγμή που βρεθούν τα χρήματα για να γυριστεί μια ταινία, ο σκηνοθέτης είναι ο απόλυτος άρχων στην ταινία. Κάνει αυτός ό,τι γουστάρει. Βγάζουμε έξω παραγωγούς και τα λοιπά. Λέμε στο Ναι. καλλιτεχνικό κομμάτι, ας πούμε. Καθαρά. Ναι, κάνει. Ναι, ακούγεται λίγο πιο Τι. σκληρή η ερώτησή σου. Τι. Ενώ είναι σαν να διαπλάθει, σαν να διαμορφώνει το σκληρό πρόσωπο του σκηνοθέτη. Όχι, όχι. Δεν είναι ότι κάνει ό,τι γουστάρει, κάνει αυτό που θέλει να Ναι, κάνει. αυτό λέω. Άρα. Ναι, που θεωρεί πιο σωστό ώστε το όραμά του να γίνει Ναι, πραγματικότητα. άρα αυτό λέω. Λειτουργεί δηλαδή το όραμα του σκηνοθέτη και μόνο. Και όλοι οι άλλοι είναι γύρω-γύρω. Καταρχήν ναι, αλλά συνδυαστικά πάντα με τους συνεργάτες του, γιατί είναι μια αμφίδρομη διαδικασία ο κινηματογράφος. Δηλαδή με Ναι. όποιον συναναστρέφεσαι μέσα στο συνεργείο, με ηθοποιούς ή με συντελεστές, ανά πάσα στιγμή σου αναδιαμορφώνουν τη ματιά σου. Οπότε λεπτομέρειες σίγουρα προσταφερούνται Άρα σου έχει τύχει, ας στη πούμε, σκέψη σου. σε ταινίες, ξέρω εγώ, να αλλάζει δεδομένα στο μυαλό σου από Ναι, την αλληλεπίδραση με τους άλλους. φυσικά νομίζω ότι Ναι. συμβαίνει ασυνείδητα αυτό, αλλά και εννοώ σε μικρό βαθμό, δηλαδή δεν μπορεί να σου αλλάξει όλη Καλά, ναι, εντάξει. την Θα βγει άποψη άλλη για την ταινία ταινία, μετά. ναι, ήταν Ναι, κάτι άλλο. εντάξει, ναι. Ωραία. Έχει σπουδάσει σκηνοθεσία στη σχολή Σταυράκου, κοινωνιολογία στο Πάντε Πανεπιστήμιο. Και παρακολούθησε και με ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο με τίτλο Σχεδιασμός Χώρου και Πολιτισμός. Τα έχω, εντάξει, είναι και Ναι. πολλά. Θα μπορούσε να πεις ότι εκτός των σπουδών σκηνοθεσίας, τα άλλα δύο γνωστικά πεδία αποτυπώνονται κάπως στις ταινίες. Το έχεις καταλάβει εσύ δηλαδή βλέποντάς τες. Ή στο έχουν πει άλλοι. Ναι, Ναι. και μου το έχουν πει και φυσικά το καταλάβει γιατί αυτό είμαι, ενώ Ναι, αλλά ξέρεις, εσύ μπορεί να μην το κάνεις συνειδητά προφανώς. δεν γίνεται συνειδητά, Ναι, εννοείται ότι δεν γίνεται μπράβο. συνειδητά, αλλά αναγκαστικά όλα αυτά που μας αποτελούν σαν προσωπικότητες είναι αυτά που Σωστό μας είναι αυτό, ναι. επηρεάζουν και σε οτιδήποτε Ναι. θέλουμε να δημιουργήσουμε. Οπότε ναι, φυσικά υπάρχουν όλα αυτά μέσα μου, ο τρόπος που σκέφτομαι, όπως και όλου του κόσμου, έχει διαμορφωθεί από τα χρόνια των σπουδών μου και όλο το παρελθόν τέλος πάντων, οπότε ναι, Ναι. νομίζω ότι είναι εκεί μέσα Αποτυπώνονται. όλα. Ωραία. Ο κινηματογράφος και το θέατρο είναι μια συλλογική δουλειά. Πώς αντιμετωπίζονται τυχόν εγωιστικές συμπεριφορές? Δηλαδή, ας πούμε, να είναι ένας, ξέρω εγώ, ηθοποιός που να λέει «Όχι, φίλε, θα το κάνουμε έτσι, γιατί είμαι αυτός». Ναι, κοίτα, όπως είπε και πριν, με όλους τους συνεργάτες πρέπει να είσαι ανοιχτός και να τους ακούς και να τους λαμβάνεις πάρα πολύ σοβαρά υπόψη σου, γιατί πάνω απ' όλα εφόσον τους επέλεξες σημαίνει ότι σημαίνουν κάτι για σένα για το κάθε project. Τελικά τις αποφάσεις παίρνει ο σκηνοθέτης, για να ξαναγυρίσω Ναι. πίσω σε αυτό που λέγαμε. Και γενικώς οι εγωισμοί καλό είναι να μην Έτσι κι αλλιώς, εμφανίζονται. ναι. Αλλά αν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν, καλό είναι να λύνονται πολύ γρήγορα και με ομαλό, κατά Τρόπο. προτίμηση τρόπο. Λύνονται δηλαδή αν υπάρξουν. Νομίζω Φαντάζομαι. ότι είτε με καλό είτε με κακό τρόπο πάντα Πάντως λύνονται. λύνονται. Ναι. Okay. Νομίζω ότι σε απασχολεί πολύ το θέμα της βίας. Σωστά. Ναι. Για σένα τι είναι βία? Είναι τώρα λίγο... Ναι, Ναι, η ερώτηση. είναι χάος η Ναι, είναι ερώτηση. χάος, ναι, είναι Τι είναι χάος. βία, Άλλα. πού, γιατί, πώς. Ας πούμε στην κοινωνία, τι είναι βία για σένα, από πού έρχεται, πού μπορεί να μας πάει. Κοίτα, καταρχήν με απασχολεί γιατί, μια και είπες το έρχεται, με απασχολεί γιατί υπάρχει, έρχεται από παντού, υπάρχει παντού, πηγαίνει παντού. Άρα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Κάπως έτσι το προσδιορίζα για να μην πω σε Ναι, εντάξει, είναι και λίγο χαοτική η ερώτησή μου, ειδικά όντως. πράγματα. Σωστά. Δηλαδή Είναι είναι ένα βία απόσπαστο για σένα. κομμάτι της καθημερινότητας, αυτό είναι. Να. Ωραία. Στη μικρού μήκου της ταινίας σου δύο φορές τώρα προσεγγίζεις το θέμα του έρωτα και της βίας. Ο έρωτας είναι βία. Ναι, είναι. Ενώ ότι έχει τα συστατικά της βίας. Είναι αυτό που είπα και αμέσως πριν. Ναι.
ότι υπάρχει παντού, υπάρχει και σε αυτό. Υπάρχει παντού. Ναι. Αλλά φαντάζομαι δεν είναι μόνο βία ο έρωτας. Δηλαδή, αν. Σαφώς και όχι. Ρε παιδί μου, εννοώ ότι. Δεν εννοώ την ερωτική πράξη. Εννοώ το αίσθημα του έρωτα, ας πούμε. Εντάξει, η ερωτική πράξη μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά σαν αίσθημα, ας πούμε, το. Θα έλεγε ότι είναι, ξέρω, και λίγο ερμητικό και λίγο κάπως. Κοίτα, το αίσθημα αυτού του έρωτα είναι τόσο υποκειμενικό και το πώς το ζει ο καθένας και το πώς το νιώθει είναι τόσο υποκειμενικό που σχεδόν ακόμα και μεταξύ μας και κολλητοί άνθρωποι και φίλοι και δεν μπορείς να το εξηγήσεις στον άλλον τι ακριβώς είναι αυτό που νιώθεις. Οπότε, Ναι. δύσκολο να απαντήσω. Εντάξει. Όχι, απάντησες, εντάξει. Μια χαρά. Τώρα διόρθωσε με κάνω λάθος. Στις ταινίες, από όσο ξέρω, δεν έχεις μουσική, έτσι δεν είναι. Εννοώ δεν έχεις Δεν έχω σκορ. βάλει εσύ μουσική. Ναι, έχω Έτσι, τη μπορεί να μουσική που ακούγεται έχουν οι μουσική. φυσικοί χώροι, ναι. Ωραία. Είχες δώσει μια απάντηση σε συνέντευξη στο oneman.gr. Είχες πει μάλλον το εξής. Η μεγαλύτερη μου επιρροή είναι η μουσική. Σε ρωτούσαν για την ταινία στο Λούτον. Η ταινία θεωρώ πως έχει ένα αριθμό συγκεκριμένο χωρίς να έχει μουσική. Η επιρροή μου είναι πάντα η ήχη. Δεν είναι λίγο οξύμορο αυτό. Δηλαδή δεν βάζεις μουσική στην ταινία, αλλά έχεις μέσα τη μουσική σου, τη μουσική και σύμφωνα με αυτήν. Όχι, δεν το θεωρώ οξύμορον. Ακριβώς αυτό που είπες πριν από διάβασες που είχα πει, ακριβώς αυτό θα σου ξαναπώ. Δηλαδή, ο ρυθμός υπάρχει και είτε εκφράζεται με νότες είτε εκφράζεται με εικόνες, ο ρυθμός είναι ρυθμός. Και ο ρυθμός είναι αυτός που προκαλεί τη μουσική. Και δεν είναι ότι δεν βάζω μουσική στις ταινίες μου δωματικά, ότι ξέρεις, τελείωσε ποτέ και Όχι, πουθενά αλλά δεν θα μέχρι βάλω τώρα, ας μουσική, πούμε. αλλά μέχρι τώρα. Οι ταινίες οι ίδιες, τα σενάρια, ο τρόπος που τις κινηματογραφούσα δεν θεωρούσα ότι χρειάζεται κάτι επιπλέον για να ενισχυθεί από τη μουσική. Είναι και ένα λίγο tricky πράγμα η μουσική, ξέρεις, κάπως καθοδηγεί πολύ εύκολα το Συναισθηματικά, συνέστημα του ναι. θεατή και δεν είμαι πολύ οπαδός αυτής της Αυτού του. λογικής. Ωραία. Τελικά έχει κόλλημα με τον Τόμ Γιόρκ ή με του Ρέντεχ, του παλιού και του νεότερου. Γιατί δεν το έχω πιάσει ακόμα αυτό. Η Ρέντι έχει το Tom York είναι. Όχι, δεν είναι μόνο, Όχι, είναι δεν και είναι, ο εντάξει. Greenwood. Ναι. Όχι, έχω και με του Ρέντι και με τον Tom York και με τι Α, και με του προσωπικέ δύο. του δουλειέ. Εξίσου δηλαδή. Ναι. Α. Και με τα προσωπικά project, ας πούμε, του Tom York. Πολύ και του Greenwood τα προσωπικά Ωραία. project που τον θεωρώ Άρα είσαι μεγάλο ένα μουσικό. πορωμένο παδό στο Reddit, γιατί ό,τι και να γίνει, ας πούμε, ό,τι και να βγάλουν θα. Τυχαίνει να μου αρέσουν πολύ, α το πούμε Ναι, το έτσι. έχω καταλάβει αυτό, ναι. Ναι. Ωραία. Άλλους μουσικούς που θαυμάζεις, που σου αρέσουν. Άπειρος. Κοίτα, επειδή ακούω τώρα εκατομμύρια πράγματα από μουσική, Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. δηλαδή δεν θέλω καν να πω γιατί και τους Radiohead που τους έχω αναφέρει, τους ανέφερα κάποια στιγμή επειδή όντως κάποιος με είχε ρωτήσει τι άκουγες όταν έγραφες. Spinning Plates, νομίζω. Το Spinning Ναι, Plates, ο και του Ιωκόλλης έλεγα στον ότι άκουγα το Έλεφμα. Spinning Plate συνέχεια, τότε Ναι. είχα κολλήσει με αυτό. Και άκουγα και πολύ γενικά όλους τους τελευταίους δίσκους, από το Kid A και μετά. Ναι. Οπότε ναι, Είναι πολύ, τι να ε. σου πω τώρα, είναι πραγματικά πάρα πολύ. Και κάθε φορά είναι και κάτι άλλο Και που. αλλάζουν. Ωραία. Οπότε τώρα θα στην κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά έχεις πει σε συνέντευξη στο Θεοδωρίδη Μητρόπουλο ότι σου αρέσει να μιλάς με φίλους για δίσκους και για ταινίες. Υπάρχει κάποια τελευταία ταινία ή δίσκος που ας πούμε μίλαγες με τους φίλους και λέγατε, το αναλύατε. Ναι, και Για ταινία πες. και δίσκος. Α, ωραία. Άρα εντάξει. Το Nymphomaniac φυσικά. Οκ. Τι άλλο να λύσει αυτόν τον καιρό. Δεν το έχω δει οπότε δεν ξέρω, αλλά έχω ακούσει. Ναι. Ναι. Από ταινίες και από δίσκους. Το νέο EP του Burial, το Rival Dealer. Και του Nils Fram, το Spaces, το νέο δίσκο. Ωραία. Για τον Ιφουμάνιακ τι λέγατε δηλαδή. Δεν το Άμα έχω δει, δεν εντάξει. έχει δει και την ταινία. Ναι, δεν Βασικά ότι είναι γίνεται. υπέροχο, λέγαμε. Α, ότι είναι υπέροχο. Σε αυτό το πλαίσιο. Οκ, ίσως ήταν μέσα σε αυτό δηλαδή. Ναι, γιατί νομίζω ότι έχω ακούσει αυτή την ταινία ή πολύ καλά ή πολύ κακά, ας πούμε. Ή θα πει κάποιος τη μαλακία είναι αυτή, θα πει ότι είναι αριστούργημα. Έχεις βραβευτεί για κάποιες ταινίες σου μικρού μήκους, έτσι δεν είναι, και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Για σένα σημαίνει κάτι η βράβευση. Η βράβευση σου προκαλεί άγχος, ας πούμε, για τη συνέχεια ή σιωθεί να κάνεις κάτι καλύτερο. Όχι, χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει, εννοείται. Ναι.
ειδικά όταν είμαι στο εξωτερικό, χαίρομαι που ταξιδεύω και ταξιδεύω με τις ταινίες και γνωρίζω ανθρώπους και τις δουλειές και όλο αυτό. Αλλά όχι, δεν είναι κάτι που επειδή βραβεύτηκα θα συνεχίσω ή επειδή δεν βραβεύτηκα δεν θα συνεχίσω να κάνω πράγματα. Δεν μου προκαλεί άγχος, ρε παιδί μου, ότι κάποιοι με αναγνωρίζουν, αναγνωρίζουν αυτό που κάνω, άρα πρέπει ας πούμε να γίνω όσο καλύτερος μπορώ. Αυτό νομίζω ότι ούτως ή άλλως το έχει κάποιος στο μυαλό του. Ότι κάθε φορά θες να κάνεις κάτι καλύτερο από αυτό που ένιωσες ότι έκανες πριν. Δεν περιμένεις να το πει κάποιος άλλος, αν το έκανες ή όχι. Δεν είσαι άδικο. Στην ταινία σου, τη Μεγάλη Μήκου, στην πρώτη στο Λούτον, αφήγησε την καθημερινότητα τριών ανθρώπων και τη συγκρούσε με τη συμβατικότητά του. Αν και η δουλειά του σκηνοθέτη θεωρείται και είναι εν μέρει αντισυμβατική. Μπαίνει σε καλούπια καθημερινότητα. Εσύ μπαίνει σε καλούπια καθημερινότητα. Σαν... σκηνοθέτης. Ο σκηνοθέτης, όχι ναι. Σαν άνθρωπο. Όχι ως Μιχάλης, ναι, ως σκηνοθέτης. Βέβαια και ως Μιχάλης να μπαίνει έχει κάποια σχέση με αυτό που κάνει. Ναι. Δεν ξέρω τι εννοεί με τα καλούπια καθημερινότητα ως σκηνοθέτης. Δηλαδή, να μην πεις τι πώς θα μπορούσε να μπει σε καλούπια ένα σκηνοθέτης. Όχι την ώρα που λειτουργεί και κάνει κάποια δουλειά. Ναι. Μες τη μέρα του. Δηλαδή εσύ μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ να. Πώς να σου πω τώρα. Να έχεις το πρωί μια δουλειά σκηνοθεσίας για τηλεόραση, το βράδυ να πρέπει να γράψεις ένα σενάριο ή να το συνεχίσεις και πάλι την άλλη μέρα το ίδιο. Mm. Αυτό εννοώ. Εννοείς αν υπάρχει ρουτίνα με λίγα λόγια. Σωστά. Ναι, αλλά υπάρχει μια επανάληψη πραγμάτων, αλλά ποτέ δεν είναι ίδια. Mm-hmm. Και αυτό είναι και η ομορφιά αυτής της δουλειάς, ότι κάθε φορά είναι κάτι άλλο. Ακόμα και αν αυτό που λες, έχει κάποιος μια δουλειά όπου σκηνοθετεί ένα συγκεκριμένο πράγμα και κάθε πρωί, όπως το λες, πηγαίνει και το κάνει, δεν είναι ποτέ το ίδιο. Όταν έχει να κάνει με έμψυχο υλικό. Ναι, κατάλαβα. Ποτέ δεν είναι το ίδιο. Οπότε αυτό είναι το ενδιαφέρον του. Ωραία. Θεωρείς ότι το Λούτον είναι μια πολιτική ταινία, ή οποιαδήποτε ταινία είναι πολιτική, δεν ξέρω. Κοίτα, όλες οι ταινίες νομίζω έχουν ένα, ένα στίγμα, ένα στίγμα πολιτικής, βέβαια. Ναι. Γιατί όλες οι πράξεις είναι με έναν τρόπο πολιτικές, οπότε ναι, και το Λούτον έχει. Είναι, θεωρείς μια πολιτική ταινία. Ναι. Ωραία. Έχεις πάρει και καλές και κακές κριτικές. Τις παρακολουθείς, είτε τις καλές είτε τις κακές. Όχι, δεν τις παρακολουθώ, αλλά μου τις λένε, ενώ αναγκαστικά, ξέρεις. Συναντιέμαι τον ένα, ρε, εσύ διάβασες αυτό, ρε, άκουσες εκείνο. Οπότε και εγώ να μην τις διαβάσω, να μην πέσει μπροστά μου στα μάτια μου κάτι στα χέρια μου, τις ακούω, ναι, εντάξει. Ναι. Μια κακή κριτική σε ενοχλεί. Το σκέφτεσαι, ας πούμε, να πεις, ρε παιδί μου, μήπως αυτός ο άνθρωπος έχει κάπου δίκιο, έπρεπε να το κάνω έτσι, να το κάνω κάπως καλύτερα ή... Όχι με αυτή την έννοια. Όχι. Να το κάνω κάπως έτσι, κάπως καλύτερα, κάπως αυτό, όχι. Έχω κάνει αυτό που έχω κάνει και το έχω κάνει γιατί πιστεύω σε αυτό που έχω κάνει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε κάποιον μπορεί να αρέσει, κάποιον μπορεί να μην αρέσει. Mm-hmm. Όπως είπαμε και πριν, γούστα είναι αυτά, θέσεις είναι αυτές. Mm-hmm. Όχι, με αυτή την έννοια όχι. Πάντα φυσικά και τις κακές κριτικές τις ακούω ή αν πέσουν μπροστά μου τις διαβάζω με σοβαρότητα και προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί ο καθένας αυτά που γράφει, αλλά δεν με πειράζουν σε αυτό το βαθμό. Okay. Έχει αλλάξει κάτι στη σκηνοθετική σου ματιά από την πρώτη μικρού μήκους ταινία σου μέχρι το Λούτον? Αν δεν είχε αλλάξει, νομίζω δεν ήταν καλά τα πράγματα. Σκοπός είναι, όπως είπαμε και πριν, να εξελίσσεσαι, να βρίσκεις καινούργια πράγματα. Να... Και ούτως ή άλλως συμβαίνει αυτό. Ενώ εφόσον μετατοπίζεις σαν άνθρωπος, μετατοπίζεις και σαν σκηνοθέτης και σαν οτιδήποτε είσαι. Σωστό. Άρα έχει αλλάξει. Ναι, βέβαια. Ωραία. Αλλά υπάρχει ένας πυρήνας, βέβαια, σταθερός πάντα, έτσι. Δηλαδή, αλλάζεις. Μπορεί να αλλάξει λίγο το ύφος σου, μπορεί να αλλάξει λίγο το στυλ σου, μπορεί λίγο οι θεματικές σου, αλλά. Επειδή είναι και λίγο συνδεδεμένο με την ύπαρξή μας όλο αυτό το πράγμα, η ύπαρξη στον πυρήνα της, στο βάθος της, δεν μπορεί να αλλάξει και φοβερά. Αλήθεια. Οπότε δεν μπορεί να κάνεις και τρομερά μεγάλες αλλαγές. Ναι, ναι. Σωστό. Είσαι και σε μια θεατρική ομάδα, νομίζω, έτσι. Ναι. Συνιδρυτής με κάποια. Ναι, με τη Γιώτα Αργυροπούλου, την ηθοποιό, έχουμε κάνει μια θεατρική ομάδα. Είμαστε ο βασικός πυρήνας, ναι. Ωραία. Θα ανεβάσετε από τον Απρίλιο, νομίζω, ένα έργο, το Hotel. Ναι. Το έχετε γράψει εσείς. Λίγο αργότερα θα ανέβει. Λίγο αργότερα, οκ. Okay. Ναι, το έχει γράψει η Γιώτα κατά κύριο λόγο. Ωραία. Να μου πεις λίγα πράγματα για το έργο. Παίζει? Όχι, δεν παίζει. Ας το αφήσουμε. Να σε ρωτήσω, γιατί ονομάστε την ομάδα Blind Spot? Τι σημαίνει?
Γιατί κάπου διαβάζαμε, θυμάμαι, ένα κείμενο, ένα θεατρικό που αναφέρονταν σε αυτόν τον όρο. Και μετά κατά τύχη τον είχαμε συναντήσει κανένα δύο φορές ακόμα σε άλλα πράγματα, στον δρόμο, ξέρεις, ή σε κάτι. Και επειδή είχε να κάνει και με τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος αυτός ο όρος, κάπως όλο αυτό κουμπούσε. Μας άρεσε η ιδέα, να το πούμε έτσι. Μας άρεσε αυτή η ιδέα ότι υπάρχει ένα σημείο που δεν μπορεί να το δεις, ενώ υπάρχει, ενώ είναι εκεί. Αυτό. Ωραία. Έχεις λάβει μέρος σε κριτικές επιτροπές. Της πρεμιέρα, ναι, της πρεμιέρας πέρσι, Ωραία. στις μικρού μήκους. Μια φορά δηλαδή. Ναι. Θες να μου πεις πώς είναι να κρίνεις, ας πούμε, έργα νέων επίδοξων συναδέλφων σου όταν πριν λίγα χρόνια ή ακόμα και τώρα, ας πούμε, έτσι, Ακόμα την. είσαι και συγκρινόμενο από άλλους. Εντάξει, δεν είναι. Έχει ενδιαφέρον καταρχήν το ότι μπορεί να βλέπει τόσε πολλέ ταινίε. Δηλαδή, είχα να δω τόσε μικρού μήκου μαζεμένε, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια. Οπότε αυτό και μόνο μου άρεσε πάρα πολύ σαν διαδικασία. Και δεν είχα στο μυαλό μου ότι πρόκειται να κρίνω κανέναν. Απλά είχα στο μυαλό μου, όπω έβλεπα σαν θεατή τι ταινίε, να βάλω στην άκρη αυτέ που μου λέγαν κάτι και να τι ξεχωρίσω και να Ναι, αλλά πω δεν έβαλαν εμένα. στην επιτροπή. Θα μπορούσα να βάλω και εμένα ως θεατή, βάλανε Ναι, εσένα. γιατί όχι. Ναι, αλλά τι εννοεί με αυτό, με ρωτήσει πώ είναι. Ενώ, όχι, ναι, αλλά εννοώ ρε παιδί μου ότι εσύ με μια θα τα βλέπει αλλιώ από ό,τι το βλέπω εγώ, που δεν είμαι σκηνοθέτη, δεν ασχολούμαι. Σαφώς, ναι. Εντάξει, αυτό σου λέω. Ναι, προφανώς. Εντάξει, όχι επειδή πήγε να. Πώ να σου πω τώρα, να. Επειδή είπα το σαν απλός θεατής. Ναι. Δεν είσαι απλό Απλός θεατή, ένα θεατής σκηνοθέτη δεν είναι απλό είμαι. θεατή. Ναι, έχεις δίκιο. Σαν θεατής, Εντάξει. τέλος πάντων, να μην Ναι. βάλω το απλός. Σαν σκηνοθέτης θεατής. Ναι. Εντάξει. Έχεις καταλάβει τι προσπαθούν να περιγράψουν με τον όρο Weird Greek Cinema. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει, ας πούμε, τι είναι αυτό το περίεργο Δεν ελληνικό έχει καταλάβει σινεμά, ή με δουλεύει. Όχι, δεν έχω καταλάβει, όντως, αλήθεια. Το βλέπω από εδώ, το βλέπω από εκεί, αλλά μου φαίνεται ότι περιλαμβάνει τόσα πολλά πράγματα Ναι. που όντως είναι περίεργο. Από μόνο του είναι περίεργο όλο αυτό, δηλαδή. Είδες, ναι, νομίζω το απάντησες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, δηλαδή. Εντάξει, τώρα ξέρεις και κάθε. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μωρέ. Κάθε κριτικός ή Αυτό έχει οτιδήποτε. βγει από κριτικού, α πούμε, αυτή η ώρα, Ναι, αυτό ο αν όρο. δεν κάνω λάθος, από έναν Ναι. Άγγλο κριτικό Αχα. είχε βγει. Τα χρόνια τη κρίση ή και πριν. Όχι, Όχι, χρόνια. αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος Ναι. έτσι. Το ξαναλέω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι όταν βγήκε ο Κοινόδοντας βγήκε αυτή Α, ο κοινότοντα. τη. Ο όρο, Όρος. α πούμε. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό αυτός ο άνθρωπος, τι να σου πω. Αν του φαίνονται παράξενα όλα αυτά που Ναι. συμβαίνουν. Εσάς σου φαίνεται παράξενα ο ελληνικός κινηματογράφος, ο σύγχρονος, ας πούμε, σου φαίνεται. Όχι, Όχι. καθόλου. Δεν μου φαίνεται παράξενο. Μου φαίνεται ότι κάποιοι σκηνοθέτες έχουν ένα συγκεκριμένο ύφος, ένα συγκεκριμένο στυλ που δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω ότι είναι παράξενο ή όχι. Δηλαδή, τι σημαίνει παράξενο. Έλα δε. Είναι ο Είναι το τρόπος τους. προσωπικό τους ύφος. Είναι το Αυτό ύφος θέλω. τους, το στυλ τους, δηλαδή δεν έχει να κάνει. Ωραία. Θέλω να σε πληροφορήσω, αν δεν το ξέρεις, ότι υπάρχει χώριο Υπουργείο Πολιτισμού στο Έλα. οποίο προείσταται και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο παλιός δημοσιογράφος, εγώ, ας πούμε. Αφού σου το είπα λοιπόν αυτό και το έμαθες, αν δεν το ήξερες, θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει πολιτισμός στην Ελλάδα. Λέμε για σύγχρονο τώρα, μην πιάσουμε τους αρχαίους, γιατί όλοι τους βαράνε και οι αρχαίοι και οι αρχαίοι και Δεν θέλω αρχαίοι. καθόλου να μιλήσω. Ναι, γιατί μας έχουν γαμίσει με Τώρα, τους εδώ αρχαίους. ζω, δεν ξέρω. Ναι. Αν υπάρχει, όπως το είπες και πριν, υπάρχει ο φορέας, έτσι. Εντάξει, ναι. Ναι. Τώρα, αν κάνει έργο ή όχι, νομίζω το Και βλέπεις. Υπουργείο Εργασία υπάρχει, αλλά η ανεργία είναι στα Επίσης, ουράνια. ναι, ωραία. Άρα, είδες παρόμοιες απαντήσεις. Θα δώσουμε για όλα τα υπουργεία να με ρωτήσεις. Οπότε, τι να Ναι. πεις γι' αυτό. Πολιτισμός όμως υπάρχει, γίνονται πράγματα. Κοίτα, άλλο είναι αν υπάρχει πολιτισμός και άλλο είναι να γίνονται πράγματα. Πράγματα γίνονται. Ναι. Και γίνονται και ωραία πράγματα, όπως και γίνονται και Σκατά μη ωραία πράγματα, πράγματα. μαλακίες πράγματα. Ναι, σωστά. Και πολιτισμός υπάρχει, μακάρι να υπήρχε λίγο Περισσότερος. περισσότερος και καλύτερος, καλής ποιότητας. Ναι. Το λέω περισσότερο για την καθημερινότητά μας, γιατί ξέρεις, ο πολιτισμός είναι και το πώς Σωστά. φερόμαστε ένας στον άλλο. Ναι. Αυτό. Α, αυτό εννοείς. Αυτό εννοώ, ναι. Ναι. Ως τέχνες όμως. Ως τέχνης, σου είπα,
Τι να αρχίσω τώρα, τα μακάρι να υπάρξει Υπουργείο, και ποτέ δεν θα υπάρξει. Ναι, δεν νομίζω. Εντάξει, οι άνθρωποι προσπαθούν πάρα πολύ να κάνουν πράγματα. Κοίτα. Και ευτυχώς. Τώρα από εκεί και πέρα, τι άλλο να σου πω. Δηλαδή, ξέρεις, έχω βαρεθεί λίγο να το συζητάω κι αυτό. Ναι, εντάξει, είναι μαλακία θέμα, δεν υπάρχει λόγο. Εντάξει, κοίτα, άμα το σκεφτεί και σημειολογικά, όταν κάποτε ήταν υπουργό πολιτισμού Καραμαλή. Ναι, ναι, Μητρούλη. Και μετά ανέλαβε κάποια στιγμή ο Σαμαρά. Εντάξει, και τώρα είναι ο Παναγιωτόπουλος. Δεν και ο Λιάπης. Και ο Λιάπης, ναι, μπράβο. Σωστά. Ναι, άρα. Τι θες να πούμε ακριβώς. Ναι, εντάξει, όχι τίποτα. Εντάξει, ναι. Θέλω να μου πεις πώς είχες δει το κίνημα των πλατιών. Ό,τι άποψη και να έχεις, έτσι. Δεν είναι πρέπει να το δούμε θετικά οπωσδήποτε. Για γίνει πιο συγκεκριμένο. Ρε παιδί μου, ο κόσμος μαζευόταν στις πλατείες πριν 2 χρόνια. Έδειχνε να απαιτεί κάποια πράγματα. Σε όλη την Ελλάδα γινόταν αυτό, ξέρω εγώ, με πρωταγωνιστή στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό εννοώ. Πώς είδες αυτή τη φάση? Δεν εννοώ ότι ο κόσμος ήταν όλος συμπαγής και ήθελε όλους τα ίδια πράγματα. Καταρχήν με λυπεί που χρειάστηκε να γίνει αυτό. Και. Εντάξει, τώρα θα ακουστώ λίγο γραφικός, αλλά. Αλλά αν ο κόσμος. Το λέω λίγο μεταφορικά. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν είναι γραφικό τελικά. Αν ο κόσμος έβγαινε στις πλατείες νωρίτερα, όχι για να διαμαρτυρηθεί, να κάνει κάτι, αλλά απλά για να υπάρχει και να συναναστρέφεται, και βάλουμε στη λέξη πλατείς ό,τι άλλο θέλεις, δεν με νοιάζει. Ενώ να συμβαίνει αυτό, να συνεννοούμαστε, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν λίγο διαφορετικά. Δεν θα υπήρχε αυτή η ερώτηση τώρα που κάνεις για τις πλατείες και τις συγκεντρώσεις αυτού του τύπου. Αυτό το λέω γιατί έμεσα θέλω να σου απαντήσω λίγο για την αρνητική εικόνα που έχω για αυτό το πράγμα. Για το ότι, ξέρεις, ξαφνικά θυμηθήκαμε και αυτό, ας πούμε, και με αυτόν τον τρόπο και οτιδήποτε. Απ' την άλλη, είναι απαραίτητο κιόλας, έτσι, όταν όλα γύρω καταστρέφονται ή τα καταστρέφουν, κάπως πρέπει να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος, κάπως πρέπει να φωνάξει, να πει ότι είναι εδώ, να δώσει μια παρουσία. Απλά, ξέρεις, όλα αυτά, είτε είναι στις πλατείες, είτε είναι οπουδήποτε αλλού, είτε είναι σε σελίδες, είτε σε ταινίες, είτε σε μουσική, είτε σε κείμενα άλλα, είτε σε πορείες, είτε οτιδήποτε, καλό είναι να έχουν μια συνέχεια. Αυτά τα πυροτεχνήματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, πάντα να συμβαίνει κάτι, είτε καλό είτε κακό, και μετά να το ξεχνάμε, αυτό είναι λίγο. Δεν έχει συνέχεια, δεν υπάρχει συνέχεια. Ναι, με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν λέω να γεμίζουμε τις πλατείες κάθε μέρα και να φωνάζουμε. Εννοώ με οποιοδήποτε τρόπο, σαν στάση ζωής, σαν. Αυτό μάλλον έχει να κάνει και με αυτό που λέγες πριν περί πολιτισμού. Έτσι όπως ναι, το αυτό, πούμε, ναι, 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 αυτό είναι. Συνεννόηση και αλληλεγγύη και όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Και λίγο να ασχολούμαστε, έτσι, αυτό εννοώ. Και να. Να ασχολούμαστε με τα πράγματα. Ναι. Αυτό θέλει μεγάλη. Θέλει πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα για να ασχοληθούμε, νομίζω. Είναι κάτι που δεν αλλάζει εύκολα. Ας γίνει και ας γίνει και ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό, αλλά από τη στιγμή που έχουμε αναθέσει τις ζωές μας αλλού και που το αποδεχόμαστε, δεν. Τέλος πάντων. Αν η σημερινή πολιτική πραγματικότητα γινόταν ταινία, έτσι. Ναι. Τι τίτλο θα έβαζες? Και ποιοι θα ήταν οι πρωταγωνιστές, οι χαρακτήρες τους, ποιοι θα. Πώς θα εντάξει, ήταν. Δεν χρειάζεται να αλλάξουν οι πρωταγωνιστές. Αυτή που είναι τώρα μπορεί να είναι. Μια χαρά είναι. Θα είναι πολύ ωραίο και να λέγεται κάτι τύπου χάος ή κάτι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν ξέρω, ναι, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι. Okay. Έχεις πει σε συνέντευξή σου στην Εβάνα Βερνάρδου στην Ελευθεροτυπία το εξής. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για την κατάδιαφθηση της χώρας. Όλοι. Ανεξαιρέτως οικονομικού ή κοινωνικού στάτους. Θέλω λοιπόν να συνδέσω αυτό που είπες με 2 πρόσωπα από την ταινία Ως από το Λούτο. Όχι ακριβώς με τους χαρακτήρες που έχεις, ας πούμε, περιγράψει εσύ. Είναι ένας ψιλικατζής μέσα στην ταινία και μία ασκούμενη δικηγόρο. Σωστά. Και ένας πιτσιρικάς, ξέρω, 17 χρονών που σπουδάζει. Εγώ θα πάρω τους 2 τώρα, τον ψιλικατζή και τη δικηγόρο. Είναι ένας ψιλικατζής, ας πούμε, σε μια μεσαία γειτονιά και πουλάει πράγματα χωρίς να εκδίδει αποδείξεις. Και είναι και μια δικηγόρο που υπερασπίζεται, ξέρω εγώ, μεγαλεμπόρους ναρκωτικών ή όπλων, ξέρω εγώ, κτλ. Ναι. Αυτό γίνεται έξω από την ταινία. Έξω από την ταινία, είναι το ξεκαθαρίσμα. Ναι. Πιάνω τους χαρακτήρες από την ταινία στους 2 και τους πάω άλλο. Ωραία. Εντάξει, και οι 2 έχουν ευθύνη, αλλά δεν έχουν την ίδια. Δεν μπορεί αυτός που δεν κόβει αποδείξεις να έχει την ίδια ευθύνη με την άλλη, ας πούμε, που υπερασπίζεται, ξέρω εγώ, εμπόρους ναρκωτικών ή όπλων. Φαντάζομαι. Κοίτα, αν θέλεις οπωσδήποτε να το βάλουμε και να το μετρήσουμε, ναι. Που δεν μετριέται έτσι, δεν είναι ποσοτικό τώρα το θέμα,
Όχι, τι ευθύνη έχουν, θα σου Γιατί, λέγα. γιατί. Μεταξύ, Όχι, δεν είναι... μεταξύ αστείου και σοβαρού. Κάτσε, κάτσε, δεν το παίρνω ποσοτικά ότι επειδή αυτός κάνει τζίρο, ξέρω, 100 ευρώ την ημέρα και δεν εκδίδει αποδείξει, ενώ η άλλη την ημέρα μπορεί να βγάζει 3.000. Δεν το παίρνω έτσι. Ναι, λες ότι στη μία περίπτωση το αποτέλεσμα της αυτής θα ήταν να πεθάνουν κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως, ναι, και στο άλλο είναι να μην γίνει τίποτα, απλά να μην γεμίσει το ταμείο ναι, του ο κράτους. Κρατικός προβάλλον, να είστε καλά, ναι. Ναι, okay, ναι, από αυτή την έννοια φυσικά και δεν είναι το ναι, ίδιο. Αυτό εννοούσα. Ναι. Αλλά υπάρχει μια νοοτροπία από πίσω, που ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της, αυτή η νοοτροπία καλλιεργεί κάτι και καλλιεργεί συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να έχουν έκφραση σε οποιοδήποτε πεδίο μετά. Δηλαδή στην οικογένεια, στις σχέσεις, δηλαδή δεν έχει να κάνει πού. Έχει να κάνει το τι καλλιεργεί σαν νοοτροπία αυτό. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς, ναι. Στον καθένα. Άρα, αν θα σε ρωτούσα, ας πούμε, ένας άνθρωπος που τα τελευταία 10 χρόνια έχει πάρει παιδί με ζωή του κατά, δηλαδή είναι άνεργος, είναι άστεγος, είναι... αυτός τι ευθύνη μπορεί να έχει. Τώρα, στην κάνω σε την ερώτηση, αναρωτιέμαι κι εγώ, ας πούμε. Ναι, εντάξει, κοίτα, είναι πάρα πολύ τώρα... Είναι ακραίο παράδειγμα. Είναι εντάξει, ακραίο παράδειγμα και λέω, φοβερά υποθετική. Δηλαδή, ξέρεις, ναι. Δεν μπορείς έτσι... Δεν είναι αυτό το προφίλ ενός ανθρώπου, το ότι είναι απλά άνεργος και άστεγος 10 χρόνια. Το προφίλ ενός ανθρώπου είναι δεκάδες πράγματα. Ναι, είναι πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να το ναι, απαντήσω αυτό. Έχεις δίκιο. Κάποιοι λένε ότι για τη σημερινή εγχώρια κατάσταση ευθύνεται η κομματοκρατία και η ελαφρεολογία του κράτους από τα τσεκάστρα του κυβερνήσεις και τα κόμματα. Κάποιοι άλλοι αποδίδουν την κατάσταση στο καπιταλιστικό, οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Εσύ τι πιστεύεις, ποια είναι η άποψή σου? Είναι διαφορετικά αυτά που μου είπες, γιατί τα ίδια είναι. Εντάξει, είναι διαφορετικά από την άποψη ότι κάποιοι πιστεύουν μόνο σε αυτό, ναι. Ενώ αυτοί που πιστεύουν ότι, ας πούμε, είναι υπέτειος, ξέρω, ο καπιταλισμός, εμπλέκεται και η πολιτική τάξη μέσα και η αστική, ξέρω εγώ, και ότι... Κατάλαβες. Ναι, δεν είναι, πιστεύω ότι η πέτειο για οποιαδήποτε κατάσταση είναι ένα πράγμα μόνο. Είναι και τα δύο αυτά που είπες, είναι και οι προσωπικές μας επιλογές, όπως είπαμε και πριν, είναι πολλά πράγματα. Δεν θα πω, ξέρεις, ο καπιταλισμός τζίζε και ναι. Καταστρέφει τα πάντα ή το αντίθετο. Ναι. Okay. Υπάρχει όμως, επηρεαζόμαστε και από αυτά τα συστήματα που εντάξει, φυσικά μας καθοδηγούν έτσι. Φυσικά δηλαδή. Και επηρεαζόμαστε. Και ειδικά το συγκεκριμένο σύστημα που λες είναι ναι. Ένα σύστημα που κυνηγάει αριθμούς. Και αυτό κάνουμε ναι. Συνέχεια. Κυνηγάμε αριθμούς. Σωστά. Πολιτική ή ιδεολογική τοποθέτηση έχεις? Φυσικά υπάρχει κάποιος που δεν έχει. Ναι. Νομίζω ότι όλοι έχουν. Συγκεκριμένοι. Όλοι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν συγκεκριμένοι. Ναι, νομίζω ότι όλοι έχουν και ας μην ξέρουν τι είναι. Μπορεί να μην το ξέρουν, σωστά, αλλά. Αυτό, ναι. Οι πολιτικοί μπορούν να έχουν, οι ιδεολογικοί δεν έχουν όλοι. Ιδεολογικοί ναι, όντως ναι. Μπορεί. Η οποία ποια είναι? Δεν σε έρωτα έτσι. Πήγε να τα αποφύγει τώρα. Κοίτα. Ναι. Μπορεί να μην το πει και όπως θες. Όχι, ναι. Δεν θέλω να σου το πω κάπως. Ναι. Δεν προτίθεμαι να βάλω την πολιτική μου, ιδεολογική μου θέση σε μια καρτελίτσα και να την ξέρεις. Ωραία, αυτό σου λέω. Πες το περιφραστικά. Μπορείς να μην το πεις περιφραστικά. Δεν σου πάω να μου πεις είμαι εθνικός σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης. Ναι, κοίτα, ας το πάρουμε ανάποδα ότι δεν θέλω να πιστεύω στους αριθμούς, θέλω να πιστεύω στους ανθρώπους. Ωραία, εντάξει. Αυτή είναι η απάντηση. Ας μείνουμε σε αυτό. Ωραία, ναι, ναι. Λοιπόν, ο φασισμός, εκτός από ιδεολογία, είναι και νοοτροπία. Ναι, μάλλον πρώτα νοοτροπία, είναι και μετά ιδεολογία. Οκ. Okay. Δηλαδή, εντοπίζεις, ας πούμε, φασιστικές νοοτροπίες στην Ελλάδα, στους Έλληνες. Φυσικά. Και σε αριστερούς, και σε δεξιούς, και παντού. Και σε κεντρώους, και σε δεν ξέρω και εγώ τι. Συμφωνώ σ' αυτό. Έχεις πει σε συνέντευξή σου στην Athens Voice, αυτό το καθώς πρέπει μας έφαγε. Τι εννοείς με αυτό, ποιο είναι το καθώς πρέπει που μας έφαγε, ένα από αυτά που μας έφαγαν τέλος πάντων. Ένα από τα καθώς πρέπει που μας έφαγαν. Ένα από τα καθώς πρέπει που μας έφαγαν, ας πούμε, νομίζω ότι είναι στην ελληνική οικογένεια. Για πες. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ξέρεις που έχει αυτή, είχε τουλάχιστον αυτή. Μα έχει ακόμα. Έχει, ναι, απλά υπάρχει, ξέρεις, υπάρχει. Ζω με την ελπίδα ότι η γενιά η δική μας και οι επομένες και όλα αυτά α, ναι, άμα θα το διαμορφώσουν έτσι, διαφορετικά ναι, ναι. Το μοντέλο της οικογένειας στην ναι. Ελλάδα.
ας πούμε οι οικογένειές μας είχαν ένα από τα βασικά τους βασικές τους αρχές ήταν να μην ακουγόμαστε έξω από το σπίτι. Ξέρεις, έλεγες, αρχίζανε τσακωμοί και κλείνανε πόρτες, παράθυρα, αυτό ήταν. Να κρύψουμε, για μας γείτονες. Ναι, να κρύψουμε πράγματα κάτω από το χαλί, να τα βάλουμε εκεί, να τα βάλουμε αλλού. Όχι πως είναι μόνο της ελληνικής οικογένειας αυτό, έτσι, δηλαδή, αλλού μόνο. Εντάξει, στην ελληνική οικογένεια πάντως είναι έντονο αυτό. Είναι έντονο, ναι. Είναι πολύ έντονο αυτό. Είναι πολύ έντονο και κρατάει πολύ, επειδή η ελληνική οικογένεια κρατάει πάρα πολύ. Μαζί εννοώ, ξέρεις. Θα φύγει από τα 35 ο άλλος από το σπίτι. Επειδή κρατάει πολύ, γράφει και πιο έντονα. Ναι, πάντως και μεταφορικά κρατάει η ελληνική οικογένεια. Και πρακτικά από την άποψη. Και έχει και το καλό, το καλό του, αυτό και το κακό του. Έτσι, δεν είναι μόνο κακό. Έχει, ναι, έχει. Έχει και το καλό. Αλλά ας πούμε και μεταφορικά, άμα το πάρεις εντελώς σημειολογικά, κάνει ο άλλος ένα παιδί και τσακώνονται τα συμπεθέρια και οι γονείς, ποιο όνομα θα δώσει. Και, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Θέλουν να το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, βέβαια. Η οικογένεια, ας πούμε. Έχεις πει επίσης πάλι στην Athens Voice ότι το Λούτον είναι το πιο βαρετό αεροδρόμιο σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις. Πιστεύεις ότι το ίδιο ισχύει και για την καθημερινότητα των ανθρώπων? Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ενώ η ζωή, ας πούμε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ως γεγονός, από μόνη της είναι ενδιαφέρουσα. Η καθημερινότητά μας πάσχει. Ναι. Πάσχει. Ναι. Ενώ και μου την κάνεις αυτή την ερώτηση. Είναι σαν να μην την απαντάς κιόλας. Ναι. Πού πιστεύεις ότι πας καθημερινότητα, ας πούμε. Ας πάρουμε τον Έλληνα τώρα. Ή το δυτικό άνθρωπο γενικά, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, εμείς ξέρουμε καλύτερα τον Έλληνα. Πού πας, μωρέ. Τώρα η καθημερινότητα του Έλληνα πάσχει σε πάρα πολλά σημεία, ας πούμε, σε σχέση με την οργάνωση της καθημερινότητάς τους, που είναι η οργάνωση του κράτους, που είναι... Πάσχει σε όλα τα επίπεδα, υγεία, παιδεία, πολιτισμός, όπως τα λέγαμε, παντού. Καλά, τώρα πάσχουμε παντού και δεν το συζητάω. Ναι, ναι. Κοίτα, όταν βλέπεις, ρε παιδί μου, γύρω σου, ότι υπάρχει μια μεγάλη νεύρωση στους ανθρώπους. Δεν περνάνε καλά οι άνθρωποι, φαίνεται αυτό. Υπάρχουν φυσικά στιγμές που περνάμε πάρα πολύ ωραία όλοι μας, αλλά κατά κύριο λόγο υπάρχει μια μαυρίλα. Τώρα αυτό έρχεται από τόσες πλευρές, δηλαδή από την οικονομική κρίση που λέμε, από την πολιτισμική κρίση που λέμε, από το ότι δεν έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε τις οικογένειές μας, δεν έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε... είναι τόσα πολλά, τι να πω τώρα, ξέρω. Αυτά που μου είπες τώρα, ας πούμε, ή και κάποια άλλα που δεν μου είπες, αλλά τα έχεις σκεφτεί κατά καιρούς, έρχονται και από την προηγούμενη περίοδο, πριν την οικονομική κρίση, ας πούμε. Και εντάθηκαν μέσα στην κρίση ή βγήκαν και καινούργια πράγματα. Κοίτα, αν μιλάμε για την ελληνική πραγματικότητα, ναι. Υπάρχουν όλα αυτά που περνάμε, όλα αυτά που περιέγραψα, υπάρχουν φυσικά και πριν την κρίση. Αυτό που έκανε η κρίση είναι ότι ξεσκόνησε λίγο τα λεφτά που υπήρχαν από πάνω μας και είδαμε την πραγματικότητα ποια είναι. Άρα υπήρχαν από πριν, συνεχίζουν και τώρα. Και τώρα απλά δεν μπορούμε να περνάμε πολύ καλά γιατί δεν έχουμε λεφτά να ξεχνιόμαστε εισαγωγικά. Ναι. Άρα οι νευρώσεις υπήρχαν και πριν. Φυσικά. Απλά τις κρύβαμε με τα φράγκα, ας πούμε, και την καλοπέραση και όλα αυτά, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Okay. Έχεις πει σε συνέντευξη σου τη Βένια Γεωργακοπούλου για την εφημερίδα των συντακτών το εξής, έτσι. Θα σου διαβάζω πώς το είπες. Λες, δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Η βία είναι βία, με όποιον τρόπο και αν ασκείται. Για μένα η πόλη που ανθεί είναι η οργωμένη πόλη. Γιατί προφανώς κάτι είχε ρωτήσει για πόλη που καίγεται λουλούδι που ανθίζει, ας πούμε. Ναι. Το καμένο δεν ανθίζει, λες. Πρέπει να φροντίζεις και να κρατάς φρέσκο το χώμα του. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Δεν μοιάζει λίγο η απάντησή σου με τη θεωρία της κυβέρνησης περί της καταδίκης της βίας από όπου και αν προέρχεται και των δύο άκρων? Καταρχήν αυτό. Δηλαδή. Αυτό το δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Αυτό είναι το πρώτο προσβολή. Όχι, απλά το συζητάμε. Ναι, θα μπορούσε να προσβληθεί, αλήθεια. Ναι, όχι, καταρχήν. Εντάξει, βέβαια, αλλιώς το λες εσύ. Ναι, αλλιώς το λέω. Εγώ νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο το λέω αλλιώς. Εντάξει, τώρα. Ήθελα λίγο να σε προβοκάρω, δεν είναι. Και επίσης, μια πολύ βασική διαφορά με αυτό που είπες με την κυβέρνηση είναι ότι εγώ το εννοώ αυτό που λέω. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Όχι, εννοώ γενικά ότι αυτό που λέω το εννοώ. Α, το εννοείς, ναι. Εννοείς, δεν το εννοούν. Δεν νομίζω. Ναι, ωραία.
Για τη θεωρία των δύο άκρων που έχει ενσκύψει τον τελευταίο καιρό και τι έχεις να πεις. Ενώ η κυβέρνηση το λέει, ας πούμε, ότι τα δύο άκρα είναι, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή, ξέρω, και αυτή είναι Δεν στο κέντρο πιστεύω και... σε δύο άκρα και στη λύση του κέντρου που ειδικά πρεσβεύει ότι είναι αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το αυτό πράγμα. είναι, θα μπορούσε να το κάνει ανέκδοτο αν θες Ναι, να το ανεβάσει είναι κάπου. αλήθεια. Και γενικά, εγώ δεν έχω καταλάβει γενικά τι σημαίνει κέντρο. Δεν υπάρχει κέντρο. Ναι. Όλοι προς τα κάπου κλείνουμε δηλαδή. Τι κέντρο δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που είναι μέσα στη μέση. Εντάξει, υπάρχει. Τους πατάνε τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ναι, αυτό υπάρχει, ναι, οκ. Okay. Θέλω να μου πεις και την άποψή σου για το σύνθημα, το κλασικό, ας πούμε, των αναρχικών, το βία στη βία της εξουσίας. Και να σε ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με αυτό, η αντιβία στην κρατική βία μπορεί να δικαιολογηθεί? Τώρα με καλεί να πω αν συμφωνώ ή όχι με αυτό το σύνθημα. Όχι, Α, σε καλό να μου πεις ναι. αν η αντιβία Ναι. στην κρατική βία, Ναι. όχι των αναρχικών απαραίτητα, Ναι. το αφήνουμε το σύνθημα. Ναι. Εντάξει, είναι ένας κακομοίρης, ας πούμε, ένας άνθρωπος που δεν έχει σχέση με όλα αυτά, έχει κακομοίρη, σε μια πορεία και τρώει ξύλο Ναι. από τους μπάτσους. Ναι. Αν πάει την άλλη μέρα, Ναι. έτσι, δει ένα μπάτσο ποιος είναι και πάει την άλλη μέρα, ας πούμε, και τον δει αυτός με άλλους πέντε, Ναι. μπορούμε να το δικαιολογήσουμε? Αυτό εννοώ. Να το δικαιολογήσουμε. Όχι, κοίτα, εγώ δεν το δικαιολογώ. Το καταλαβαίνω Να το όμως. αιτιολογήσουμε μπορούμε όμως. Να το Να το καταλάβουμε. δικαιολογήσουμε όχι, Να το ναι. καταλάβουμε μπορούμε νομίζω γιατί Ναι, συμβαίνει φυσικά. ναι, ναι. Να το δικαιολογήσω όχι γιατί θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ σε αυτό και δεν νομίζω ότι συμφωνώ. Ναι. Άρα δεν δικαιολογείς την αντιβία στη βία. Γιατί το κράτος, ας πούμε, έχει Δεν την δικαιολογώ νόμιμη βία. καταρχήν να σου πω κάτι. Καταρχήν δεν δικαιολογώ τη βία του κράτους. Για να μην πω το αντίθετο, γιατί πρέπει να μιλήσω για το αντίθετο και να μιλήσω για αυτό Ναι, που, για ωραία. τη δράση. Ωραία. Δηλαδή και η δράση είναι που. Στη δράση υπάρχει το πρόβλημα, όχι στην αντίδραση. Γιατί αν δεν υπήρχε δράση, δεν θα υπήρχε αντίδραση. Άρα εκεί θέλω να εστιάσω ότι δεν συμφωνώ με αυτή Με τη βία, με την την κρατική κρατική βία, βία. σε Ναι. καμία περίπτωση. Βέβαια, η κρατική βία έχει όλα τα, πώς να σου πω, την νομιμοποίηση να υπάρχει. Γιατί το κράτος το συντηρούμε εμείς, γιατί ψηφίζουμε κόμματα που το διαχειρίζονται. Ναι. Δηλαδή, το ότι έχουμε πρόβλημα με την κρατική βία είναι δικό μας θέμα. Εμείς Ναι. κάνουμε κάτι λάθος, Βέβαια. φαντάζομαι δηλαδή. Γι' αυτό έλεγα και πριν και γι' αυτό έλεγα και τότε και στη Βένα για το χωράφι που είναι οργωμένο. Αυτό Ναι. εννοώ. Ότι ακριβώς όπως οργώνεις το χωράφι σου θα απολαύσεις τους καρπούς Σωστό, σου. σωστό είναι αυτό. Όταν γίνεται κάποιο από αυτά τα λεγόμενα ιδεχθή εγκλήματα, έτσι, ακούμε συχνά από συγγενείς ή φίλους, ξέρω, που θίτει τη χαρακτηριστική φράση. Έχω πέσει από τα σύννεφα, ήταν πολύ ήσυχος άνθρωπος. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έγινε. Πώς το βλέπεις αυτό, γιατί έχει υποθεί τόσες πολλές φορές, που Ναι. δηλαδή, εντάξει. Κοίτα, άμα δεν κοιτάς, δεν βλέπεις. Ναι, συμπεριφορές και Άμα δεν τέτοια. ανοίγεις τα αυτιά σου, δεν ακούς. Ενώ ότι και μετά αναρωτιέσαι, μα πώς έγινε αυτό, πώς έγινε το άλλο, πώς έγινε εκείνο. Εσύ πιστεύεις ότι εν δυνάμει θα μπορούσαμε όλοι να είμαστε σε δεδομένη στιγμή αυτό που λένε βρέθηκα τη λάθος στιγμή και έκανα αυτό, ας πούμε. Ο πιο ήρεμος άνθρωπος του κόσμου, ρε παιδί μου, να Ναι. είμαι. Παίζει αυτό κατά τη γνώμη σου? Εν δυνάμει να κάνουμε όλοι κάτι πολύ κακό? Ναι. Παίζει. Νομίζω ότι παίζει. Εν δυνάμει μπορεί να κάνουμε και το καλό και το κακό. Ναι. Εντάξει, ο καθένας είναι αυτό που είναι φυσικά, αλλά τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος μας διαμορφώνουν σε τεράστιο βαθμό και μας επηρεάζουν σε τεράστιο βαθμό. Οπότε, Εν δυνάμει μπορούμε. για να χρησιμοποιήσω και μια και είπες αυτή την ερώτηση με αυτό το διατύπωση, να χρησιμοποιήσω και έναν όρο ειδήσεων. Η κακιά η ώρα δεν αργεί να έρθει. Σωστά. Μπορώ να σε ρωτήσω για κάποια σκηνή από το Λούτον. Για πες μου. Η σκηνή με το βιασμό της τρανς. Γιατί αυτό και όχι κάτι άλλο, η οποία ήταν ιδιαίτερα, ρε παιδί μου, σκληρή. Δηλαδή δεν είναι... Γιατί επέλεξε κάτι τόσο... Δηλαδή, θα πω... Τι να σου πω Εντάξει, θα σου απαντήσω πριν τελειώσει την ερώτηση, τώρα. γιατί είπες τώρα την έκρινες, την τοποθέτηση μάλλον ως ιδιαίτερα σκληρή. Ναι. Το ξέρεις ότι σχεδόν κανείς δεν μου είπε ότι αυτή είναι η πιο σκληρή
Σκηνή. Σκηνή από τις σκηνές βίας. Και αυτό νομίζω ότι έχει και την απάντησή σου γιατί έβαλα αυτή τη σκηνή. Γιατί, επειδή θεωρείς ότι δεν είναι σκληρή και ότι... Όχι, το αντίθετο. Επειδή δεν θεωρείται γενικότερα. Α, ο βιασμός εννοείς. Ναι, αλλά όχι, περίμενε. Δεν, για να μην πάρει εξήθω τώρα, ναι. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που έβαλα αυτή τη σκηνή, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι σε αυτό που σου περιέγραψα, το ότι γενικώ δεν πιστεύουν ότι αυτή είναι μια σκηνή, γιατί αυτό συμβαίνει πιο εύκολα. Ίσως το έχουν ακούσει πιο εύκολα, ίσως το έχουν δει πιο εύκολα, πιο ναι. Συχνά να γίνεται ή το... και αυτό είναι επίσης αρκετά επικίνδυνο, γενικότερα. Τώρα φεύγω λίγο από την ερώτησή σου. Ναι, τα πράγματα που συνηθίζουμε είναι πιο επικίνδυνα, όχι τα πράγματα που τα... Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για τη Χρυσή Αυγή. Γιατί πιστεύεις ότι έχει ανδρωθεί, πώς έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα. Θα θες να μιλήσουμε για ανέκδοτα. Όχι, ρε, γιατί είναι ανέκδοτα. Τι να σου πω για τη Χρυσή Αυγή, να... Ξέρω εγώ. Γιατί πιστεύεις ότι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει, τέλος πάντων. Πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί για άξιες για πολύ κόσμο έγινε εντελώς ξαφνικά αυτό. Καλά, εντελώς ξαφνικά δεν έγινε. Δεν έγινε. Τα έχουμε πει τώρα τόση ώρα αυτά, λέμε όμως. Δηλαδή, αν τα μαζέψεις όλα δεν αυτά. Δεν το έχουμε όμως σχηματοποιήσει τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι. Μου έχεις πει για... Έχουμε πει για την οτροπία των ανθρώπων, για τον εμβολισμό που δεν υπάρχει, για τα κομματόσκυλα, για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή, ξέρεις. Ναι, όλα αυτά συντύνουν. Όλα αυτά δεν δημιουργούν αυτό το είδος. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.